Τη μικρότερη σημασία είχε για τον Πλατανιά ή τα 2-1 από την Βουλγαρική Πυρίν στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έδωσε το Πράβετ την Κυριακή το απόγευμα, όπου και πραγματοποιεί εκεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του. Ένα πολύ δυνατό φιλικό μάτς για την ομάδα των Χανίων σε μια εποχή που το συγκρότημα του Γιώργου Παράσχου επιδιώκει να μονταριστεί. Το εντυπωσιακό γκολ του Σκουλουδάκη στο 67ο λεπτό ήταν εκείνο που, αν μη τι άλλο, έκλεψε την παράσταση στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Οι Βούλγαροι προηγήθηκαν στο 48ο λεπτό και αφού το πρώτο ημίχρονο είχε λήξει ισόπαλο χωρίς θέρματα. Ο Πλατανιάς ανέβασε στροφές και με εξαιρετικό γκολ του Σκουλουδάκη στο 67 ισοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1. Το τελικό 2-1 διαμορφώθηκε στο 84 με πέναλτι που κέρδισαν οι Βούλγαροι, αφού ο διαιτητής είδε χέρι του Πριτέντα. Να σημειωθεί ότι η βασική ενδεκάδα του Πλατανιά στο μάτς αυτό ήταν Κοκαλάς, Αποστολόπουλος, Κάργας, Μπανανά, Βάντερσον, Γνιάτιτς, Στάνι Σάβλιαβιτς, Γουνδουλάκης, Μανούσος, Τσουράκης και Γιακουμάκης. Ο Γιώργος Παράσχος χρησιμοποίησε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές σε αυτό το παιχνίδι. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η Βουλγαρική Πυρίν είναι ομάδα που τερμάτισε πέρυσι στην 8η θέση της πρώτης κατηγορίας χώρας της και σίγουρα για τον Πλατανιά ήταν ένα άκρος ανταγωνιστικό μάτς. Ούτως ή άλλως, και ο ίδιος ο προπονητής του Πλατανιά, ο Γιώργος Παράσχος, είχε αναφέρει κατά την αναχώρηση της ομάδας στην Βουλγαρία ότι τα φιλικά που θα δοθούν εκεί θα είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μας θα γίνει στο Πράβετς με πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Φέτος ειδικότερα έχουμε 4 παιχνίδια τα οποία είναι με 3 ομάδες Α Εθνικής και μια ομάδα του Ισραήλ που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Β' Εθνική. Και το ευχάριστο για μένα είναι ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον 15 μέρες που δουλεύουμε με τα παιδιά, δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πλήρως στο βαρύ πρόγραμμα το οποίο είχαμε. Το κυριότερο είναι ότι κλείσαμε και τον επιθετικό και ήρθε πάρα πολύ σύντομα και αυτός, και έτσι στο μεγαλύτερο διάστημα θα τον έχουμε και αυτό κοντά μας. Και αν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε μια έλλειψη αυτή τη στιγμή, είναι μια έλλειψη του αριστερού του οπισθοφύλακα, που εκεί θα κοιτάξουμε μήπως μπορέσουμε ή έστω ακόμη και στη Βουλγαρία να βρούμε τον παίκτη αυτόν. Εκεί θα γίνει η μεταγραφή παίκτη ή αν προκύψει κάτι σημαντικό? Αν προκύψει κάτι ιδιαίτερο μπορεί να την κάνουμε. Αλλιώς θα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και τον Αύγουστο ακόμη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη θέση. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Αυτή την πίεση που εξασκούσαμε πάνω στον αντίπαλο και αυτή τη διάρκεια που είχαμε σε όλο το πρωτάθλημα, ούτε τον τρόπο παιχνιδιού μας μπορούμε να αλλάξουμε. Είχαμε δουλέψει λίγο πολύ σε 2 συστήματα επάνω, άντε και σε κάποια πολύ λίγα παιχνίδια αλλάξαμε και ένα τρίτο. Νομίζω εκεί πάνω θα στηριχτούμε και εκεί θα δουλέψουμε. Το επόμενο φιλικό παιχνίδι του Πλατανιά θα είναι με αντίπαλο την Μοντάνα, που επίσης αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Βουλγαρίας και παρέμεινε πέρυσι εκεί μέσω διαδικασίας μπαράζ. Εμείς έχουμε αρχίσει τώρα πριν και 2 εβδομάδες. Πάμε πολύ καλά. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι από πέρσι πολλούς παίκτες μαζί. Αυτό είναι καλό για μας, γιατί από την αρχή ξέρουμε ένας τον άλλο. Ξέρουμε ότι προπονητής, έχουμε αρχίσει πολύ καλά και εντάξει, τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτές τις 2 εβδομάδες. Θα είμαστε έξω από οικογένειες, έξω από την πόλη μας και εντάξει, να βάλουμε όλο το μυαλό σε κάθε προπόνηση, τα φιλικά και σιγά σιγά όταν θα γυρίσουμε πρέπει να κοιτάμε, ξέρεις, πιο κοντά το πρωτάθλημα. Πάντα πρέπει να κοιτάς παραπάνω. Σίγουρα πέρσι κάναμε ένα δεύτερο γύρο πάρα πολύ καλό που μας άφησε ψηλά. Σίγουρα από την αρχή πρέπει να προσπαθήσουμε να αρχίσουμε καλύτερα από πέρσι και μετά να αρχίσουμε καλά μπορούμε να κοιτάξουμε παραπάνω. Κάθε χρονιά ζητάμε κάτι παραπάνω, γι' αυτό το λόγο ανεβαίνουμε και στη Βουλγαρία για να τα δώσουμε όλα, να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά από ό,τι δουλεύουμε στα Χανιά, σε καλύτερες συνθήκες, έτσι ώστε τη χρονιά που μπαίνει να είμαστε ακόμη καλύτεροι από την περσινή. Η εμπειρία που έχει αποκτήσει η ομάδα της δίνει το δικαίωμα να μην αγχώνεται γενικώς, να μην πιέζεται? Πιστεύω ναι, δεν υπάρχει λόγος το άγχος κτλ. Η ομάδα έχει κρατήσει το βασικό της κορμό και πιστεύω η χρονιά που θα έρθει θα είναι ακόμη καλύτερη. Μπαίνουμε πάνω να δουλέψουμε. Τώρα, αν ο προπονητής κρίνει ότι πρέπει να παίξω εγώ ή ο Δημήτρης, είναι δική του απόφαση. Εμάς, ανάμεσα στους τερματοφύλακες υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος αυτός φαίνεται και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ανταγωνισμού. Δουλεύουμε για να είμαστε καλύτεροι ένας από τον άλλον και όποιος είναι καλύτερος παίζει.